Το παράρτημα Ξάνθης Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής με τη συνεργασία της οργάνωσης Αποστολή Άνθρωπος αναλαμβάνει τον εμβολιασμό ανασφάλισης των παιδιών του νομού Ξάνθης. Τα εμβόλια προσφέρονται δωρεάν από την Αποστολή Άνθρωπος, κλιμάκιο της οποίας επισκέπτεται το νομό μας κάθε δύο μήνες και εμβολιάζεται ανασφάλιστα τα παιδιά με τη συνεργασία παιδιάτρων της Ξάνθης. Αυτό οργανώνεται σε συνεργασία με την ομάδα Άνθρωπος. Πρόκειται όντως για εμβολιασμό σε παιδάκια ανασφάλιστα. Για να βοηθήσουμε και αυτόν τον πληθυσμό, θα γίνει ονομαστικά, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε τα στοιχεία του παιδιού, το βιβλιάριο εμβολιασμών του, έτσι ώστε να δούμε προσωπικά για κάθε παιδάκι ποια εμβόλια χρειάζονται για να μπορούμε να τα παραγγείλουμε. Αυτό θα γίνει είτε μέσω των σχολείων, είτε οι ίδιοι γονείς μπορούν να μας φέρουν το βιβλιάριο και τα στοιχεία του παιδιού. Αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα, θα λέγαμε, για να μπορέσουν να εμβολιαστούν τα παιδάκια που δεν έχουν τη δυνατότητα. Ναι, σίγουρα. Γι' αυτό το κάνουμε άλλωστε, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τουλάχιστον να γίνει μια αρχή. Πόσα παιδάκια έχετε τη δυνατότητα να εμβολιάσετε? Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Πρώτα απ' όλα τι ποσό θα διατεθεί τελικά από τον οργανισμό Άνθρωπος. Πόσοι εθελοντές γιατροί θα υπάρχουν, γιατί αναλόγως των παιδιών θα πρέπει να βρεθούν και γιατροί, έτσι ώστε να γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Αυτά θα υπολογιστούν στη συνέχεια. Να σημειώσουμε ότι στις δύο προηγούμενες εξορμήσεις, Φεβρουάριος και Απρίλιος 2013, εμβολιάστηκαν παιδιά της περιοχής του Δήμου Τοπείρου και παιδιά που προσέρχονται στο Κοινωνικό Ιατρείο Ξάνθης. Προκειμένου να παραγγελθούν τα εμβόλια για την επόμενη εξόρμηση τον Ιούνιο του 2013, όσοι εκπαιδευτικοί έχουν υπόψη τους ανασφάλιστα παιδιά καθώς και γονείς τους, παρακαλούνται να απευθυνθούν στους παιδιάτρους, μέλη της Εταιρείας Κοινωνικής Ιατρικής, Δημήτρη Αδαμίδη και Μαρία Παπανικολάου, στα τηλέφωνα 2541-3-51-540 και 2541-3-51-535, το αργότερο μέχρι τις 20 Μαΐου.